κομμάτια της πατρίδας μας και τα παιδιά των άλλων πατρίδων δεν καλοπερνούν, δεν ζουν σε παραδείσους, δεν χαίρονται, δεν απολαμβάνουν τα δικαιώματα, τα στοιχειώδη τα οποία έχει αναγνωρίσει η παγκόσμια κοινωνία, τα Ηνωμένα Έθνη. Και φυσικά υπάρχει η χάρτα των δικαιωμάτων των παιδιών, τα οποία δικαιώματα δεν βλέπουμε σχεδόν πουθενά να τηρούνται. Καταπατούνται παντού και στις φτωχές χώρες αλλά και στις προηγμένες χώρες. Με άλλη μορφή εδώ, με άλλη μορφή εκεί. Τα καημένα τα παιδιά ανεβαίνουν σε Γολγοθά καθημερινώς. Στατιστικές ανησυχητικές μας έχουν τρομάξει. Πώς να παραβλέψουμε το πρόβλημα, πώς να κλείσουμε τα μάτια μας και να μην το δούμε και το αντιμετωπίσουμε. Τι κοινωνία φτιάξαμε, τι την θέλουμε την τεχνολογία και τα χρήματα και τις βιομηχανίες και τα τόσα θαύματα της τεχνικής και επιστήμης δεν υπηρετούν τον άνθρωπο. Απόδειξη, τα μικρά παιδιά υποφέρουν, βασανίζονται, ταλαιπωρούνται, κακοποιούνται και είναι μέσα στον βρόχο του συνδρόμου της κακοποιήσεως. Σύνδρομο λοιπόν κακοποιήσεως. Ενώ η χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, η διακήρυξη για τα δικαιώματα του παιδιού που ψηφίστηκε στις 20 Νοεμβρίου του 1959 και έχει 10 βασικές αρχές, δεν τηρείται αυτή η χάρτα. Και μπορούμε να αναφέρουμε 4 από αυτές τις 10 βασικές αρχές συνοπτικά. Στην δεύτερη αρχή, το παιδί θα απολαμβάνει ιδιαίτερη προστασία και θα του παρέχονται με νομοθετικά ή άλλα μέσα ευκαιρίες και δυνατότητες για να μπορέσει να αναπτυχθεί σωματικά, ψυχικά, ηθικά, πνευματικά και κοινωνικά και τα υπόλοιπα. Αρχή τετάρτη. Το παιδί θα απολαμβάνει τα δικαιώματα της κοινωνικής ασφάλειας. Θα έχει την ιδιαίτερη φροντίδα και προστασία στην οποία περιλαμβάνεται η ικανοποίηση, η ικανοποιητική προγεννητική και μεταγεννητική μέρημνα. Εμείς δεν έχουμε ούτε μεταγεννητική μέρημνα. Ικανοποιητική, δηλαδή διατροφή, στέγαση, ψυχαγωγία, ιατρική περίθαλψη. Αρχή έκτη. Το παιδί έχει ανάγκη για την πλήρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Από αγάπη, κατανόηση, για να μεγαλώσει μέσα σε μια ατμόσφαιρα στοργής, ηθικής, υλικής ασφάλειας. Αρχή ενάτη. Το παιδί θα προστατεύεται από κάθε μορφή εγκατάλειψης, σκληρότητας και εκμετάλλευσης και δεν θα είναι αντικείμενο κανενός είδους συναλλαγής. Άραγε, αυτές οι 4 βασικές αρχές δικαιωμάτων των παιδιών, από τις οποίες διαβάσουμε λίγες γραμμές, και οι άλλες 6 βασικές αρχές τηρούνται πουθενά. Πουθενά μα πουθενά στη γη. Παντού, και χώρες προηγμένες και χώρες φτωχές διακρίνονται σήμερα σε αυτήν την βαβυλωνιακή εποχή, διακρίνονται για την κατάργηση των στοιχειωδών δικαιωμάτων των παιδιών και μάλιστα για την κακοποίηση. Ένα φαινόμενο οικογενειακής, θα λέγαμε, παθολογίας. Όπως κάποια έντυπα συνήθως τα παριστάνουν με εσταυρωμένο ένα παιδί, μια εικόνα, εσταυρωμένο παιδί που να φέρνει το ακάθινο στεφάνι, όχι μόνο των ονειδισμών, των ύβριων, των βιωτήτων, αλλά και των δαρμών, των ξυλοδαρμών, των τιμωριών, των και πάσης φύσεως κακοποιήσεων από το στενό περιβάλλον, τους γονείς, από τους μεγάλους αδελφούς και από το συγγενειακό ή κοινωνικό περιβάλλον. Ένα σύνδρομο λοιπόν οικογενειακής παθολογίας μέσα στο οποίο υποφέρουν τα παιδιά, και ας νομίζουν κάποιοι ότι τα παιδιά βασανίζουν τους μεγάλους με τα παιχνίδια και τις φωνούλες τους, με τις αταξίες τους, με την κινητικότητά τους, με τις παιδιές τους. Τι σημαίνει παιδί, παιδιά.
παιχνίδια, ζωτικότητα, ενεργητικότητα, κινητικότητα. Πόσο ακατάρτιστη και θα λέγαμε απαιδαγώγητη είναι η γονείς και η οικογένεια κατάλληλη να φέρει στον κόσμο παιδιά και να τα αναθρέψει και να τα οδηγήσει στην ολοκλήρωση, ώστε να ολοκληρωθούν πνευματικοί άνθρωποι, προσωπικότητες αληθινές, με τη μόρφωση, την αγωγή και όλα τα απαραίτητα της σύγχρονης μας εποχής. Ελάτε αγαπητοί τηλεθεατές να κάνουμε με αδρομερή ενατένιση και ανίχνευση ένα σκηνικό παγκόσμιο. Τι υφίσταται το παιδί στην παγκόσμια διάσταση? Καλοπερνάει? Όχι, κάθε άλλο. Περνάει μήλες, μαρτύρια, και ας μην το μαρτυράει το καημένο το παιδί. Τα δάκρυα του, τα κλάματά του πολλές φορές και αναστεναγμοί του μαρτυρούν τα βασανά του. Βλέπουμε ευτυχώς τα έντυπα, τα μέσα ενημερώσεως μας πληροφορούν, αλλά εμείς μάθαμε μόνο να κοιτάζουμε και να μένουμε απαθείς τηλεθεατές ή απαθείς αναγνώστες βιβλίων ή περιοδικών ή στατιστικών, και πέραν τούτου ουδέν. Τα καημένα τα παιδιά, μπορούν να πούν μερικές φορές κάποιοι, ή αν άλλοι τα έχουν άκτη από τις φασαρίες ή τις φωνούλες τους, λένε τα παλιόπαιδα καλά να πάθουν. Ποια ζούγκλα έχουμε σχηματίσει σε αυτόν τον κόσμο, τον πολιτισμένο, απολύτιστο, βάρβαρο, κτηνώδη κόσμο που φτιάξαμε, μες τον οποίον τα παιδιά τα αθώα δεν νιώθουν ασφάλεια, αλλά συνθλίβονται στις συμπληγάδες πέτρες του συνδρόμου της κακοποίησεως. Είτε φταίνε οι γονείς, είτε φταίνε οι συνθήκες, οι κοινωνικές, είτε φταίει το περιβάλλον, τα παιδιά μαρτυρούν. Και βλέπουμε να γράφονται και στα μέσα ενημερώσεως συνέχεια οι αιτίες και να διεκτραγωδούνται αυτά τα μαρτύρια των παιδιών. Πόλεμοι, πείνα, εκμετάλλευση, τα παιδιά στο στόχαστρο. Πόλεμοι παντού λοιπόν σε όλες τις υπήρους. Πείνα που τα παιδιά τα οδηγεί στον θάνατο. Εκμετάλλευση που τα παιδιά τα βάζουν να εργάζονται και να εξοντώνονται μέσα στις άθλιες συνθήκες, ή και όπου τα παιδιά είναι αστέγαστα έρχονται κάποιοι κύριοι με τις μάσκες τους κουκουλοφόροι να τα σκοτώσουν στους δρόμους, όπως περιπίν θα πούμε και πιο κάτω στην Βραζιλία. Αλλού τα παιδάκια μαθαίνουν να κρατάνε αυτόματα όπλα και χειροβοβίδες και να μάχονται, και γίνονται εκεί που τρέχουν στους δρόμους, περιπίν στο Σεράγεβο, γίνονται στόχος των ελευθέρων σκοπευτών και πέφτουν κάτω από τα βόλια των ελευθέρων σκοπευτών. Εδώ είχαμε φιλοξενήσει το καλοκαίρι κάποια σερβάκια από την Βοσνία. Παιδιά ορφανά που σκοτώθηκαν, ο πατέρας ή τα αδέλφια τους, ή και η μάνα τους απέθανε και έμειναν έρημα στους πέντε δρόμους, μέσα στις οβίδες, ανάμεσα στον πόνο και στον χάρο. Και όμως τα παιδάκια αυτά δεν το βάζουν κάτω. Το μυαλό τους το έχουν συνέχεια στο πολεμικό μένο, στην μανία, την πολεμική. Νομίζουν πως ακούν σιρήνες και ηχούν βόλια και οβίδες να πέφτουν τριγύρω τους, ώστε δεν έχουν νου να τον μαζέψουν για μάθημα. Και λέγει φερρυπίν ο Σέρτζιο, ένας δεκάχρονος από το Σεράγεβο, «Ο νους μου πάει συνέχεια στους μουσουλμάνους. Φοβάμαι μήπως μπουν μέσα στο σπίτι μας και μας φάξουν όλους». Αυτό το σύνδρομο λοιπόν της πολεμικής φοβίας είναι που κάνει τα σερβάκια να νιώθουν ένα άγχος καθημερινό και να ξυπνούν από την κούνια τους να μαθαίνουν να κρατούν το όπλο. Και βλέπουμε χαροκαμένες μάνες, όπως φερρυπίν η Γιώκα Τόμης, που έμεινε μόνη της με ένα παιδί. Σκοτώθηκε ο άντρας της στον πόλεμο και τα τέσσερα από τα πέντε παιδιά της. Ιδού λοιπόν
Όχι μόνον κακοποιούνται τα παιδιά με πείνες, δυστυχίες και τόσα άλλα βάσανα, αλλά πέφτουν και κάτω από τα βόλια ή τα σπαθιά ή και τα μέσα βασανισμού των Ισλαμιστών εκείν, όπως τον Μουζαχεντίν που είχαμε μιλήσει και πέρσι, που και των Κροατών φασιστών και των άλλων μουσουλμάνων, οι οποίοι οδηγούν τα παιδιά σε τέτοια κακοποίηση, σε οικισμούς που κατάλαβαν αυτοί οι Κροάτες φασίστες και άλλοι μουσουλμάνοι, ακροτηρίασαν τα παιδιά, τους έκοψαν τα κεφάλια, τους έβγαλαν τα μάτια, τους έκοψαν τα χέρια και μάλιστα τα τρία δάχτυλα, για να μην κάνουν όσα άφησαν ζωντανά, να μην κάνουν το σημείο του σταυρού όπως ορθόδοξα γίνεται με τα τρία δάχτυλα. Τους έκοψαν τα γενετήσια όργανα και άλλα που φοβερών και να τα λέμε. Τα παιδιά λοιπόν στο στόχαστρο των βασανισμών και των κακοποιήσεων. Βλέπουμε κάποιες στατιστικές. Τα παιδιά λοιπόν πληρώνουν που είναι ανυπεράσπιστα. Θυμάμαι κάποιες δημοσιογραφικές, θα λέγαμε καμπάνιες, που έδειχνε τα παιδιά της Ρουάντα, μεταξύ πολλών που ήταν ανακατεμένα σε ένα φίρδιν-μύρδιν, θα λέγαμε βάζωμα παιδιών, για να τα σκεπάσει το χώμα, νεκρά και ζωντανά μαζί. Κάποια άλλα που δεν είχαν ακόμα ξεψυχήσει, στέκονταν σαν πουλάκια κάτω στο χώμα, στηριζόμενοι στα πόδια τους και το κεφάλι γερτό κάτω προς το χώμα, έτοιμοι να δώσουν την τελευταία τους πνοή σε αυτόν τον πλανήτη της βαρβαρότητας, των πεπολιτισμένων απολύτιστων κτηνοδών ανθρώπων. Και παραπέρα είχε φωτογραφίσει ένας θαυμάσιος φωτογράφος, είχε, δηλαδή 2 μέτρα 3 παραπέρα, ένα όρνιο έτοιμο να καταβροχθήσει ένα παιδάκι που το έβλεπε να είναι σκυμμένο και έτοιμο να αφήσει την τελευταία του πνοή. Τα όρνια φυσικά, τα αρπακτικά, αυτό έχουν σαν δουλειά τους, να κατασπράζουν σάρκες. Αλλά οι άνθρωποι έχουν γίνει χειρότεροι από τα θεριά της ζούγκλας και για τα συμφέροντά τους, για τις διπλωματίες τους, τις επιρροές τους και την οικονομική τους άνθηση και τα άλλα αίτια, τα οικονομικο-κοινοπολιτικά, έρχονται να γίνουν αυτοί αρπακτικότερα όρνια και θεριά για να καταφάγουν τον πληθυσμό της γης και πιο πολύ πληρώνουν αυτή την κτηνοδία των ανθρώπων, την πληρώνουν τα μικρά παιδιά. Ώστε να βλέπουμε σε στατιστικές που δημοσιεύονται, εκατομμύρια πολλά έχουν βιαστεί, έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Έχουν άλλα εκατομμύρια δει τους γονείς τους να σκοτώνονται και πληγώθησαν ανεπανόρθωτα. Άλλα εκατομμύρια έχουν μείνει άστεγα και έχουν υποχρεωθεί να γίνουν αναγκαστικά στρατιώτες, να σηκώσουν τον τουφέκι στα δύναμα χεράκια τους και να μπουν στον πόλεμο για να τραβήξουν τη σκανδάλη, να σκοτώσουν και να δουν την τραγωδία του πολέμου. Περισσότερα από 4 εκατομμύρια παιδιά έχουν μείνει ανάπηρα. Έχουν ακροτηριαστεί, έχουν τυφλωθεί, έχουν υποστεί βλάβες στον εγκέφαλο. Τουλάχιστον 12 εκατομμύρια παιδιά έχουν χάσει τα σπίτια τους. Οι 9 στους 10 ανθρώπους που σκοτώνονται ή τραυματίζονται στους πολέμους είναι άμαχοι πολίτες, κυρίως στην Αφρική αλλά και σε άλλες ηπείρους. Τα παιδιά λοιπόν είναι τα περισσότερα θύματα αυτών των διενέξεων της κτηνοδίας και βουλημίας, της καταναλωτικής μανίας των ανθρώπων και του ανταγωνισμού του σατανικού. Στην τελευταία δεκαετία, ακούσατε αγαπητοί τηλεθεατές, στην τελευταία δεκαετία 1,5 εκατομμύριο παιδιά σε όλο τον κόσμο βρήκαν βίαιο θάνατο. Βίαιο θάνατο. Αρκετές χιλιάδες στη Βοσνία και στην πρώην Ιουγκοσλαβία από τους καλούς χριστιανούς του Πάπα, τους φασίστες, όπως είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή, που τους κατακρεούργησαν και τα μικρά παιδάκια ακόμα, και στην εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ των 1.300.000 θυμάτων των Στάση ήταν και πολλές χιλιάδες παιδιά. 1,5 εκατομμύρια λοιπόν τα τελευταία 10 τώρα χρόνια σε όλο τον κόσμο βρήκαν βίαιο θάνατο. 4 εκατομμύρια υπέστησαν φρικτούς και θανάτους με και βλάβες μόνιμες,
τραυματισμούς από βόμβα, σφαίρα, νάρκη, χημικά όπλα, ακόμη και από επίθεση με άλλα φωνικά όπλα και από φωνικές οργανώσεις. Βέβαια, μια σκληρή πραγματικότητα που τραυματίζει τα παιδιά είναι όταν βιαίως τα ντύνουν στο χακί και τους δίνουν όπλα να αγωνίζονται. 10 εκατομμύρια λοιπόν φέρουν συναισθηματικά τραύματα των εμπειριών του πολέμου, όπως ακριβώς μας παρουσιάζουν επίσημες εκθέσεις. Το διεθνές λοιπόν εμπόριο θέλει να κάνει πολεμιστές και τα μικρά ακόμη παιδάκια. Ένα κλασικό παράδειγμα. Στην Αγκόλα Φερρυππίν, μία 12χρονη ορφανή, ονόματι Μαρία, βιάστηκε κατά κόρον στη διάρκεια του πολέμου, έμεινε έγκυος, ύστερα από υποχρεωτική πορεία 320 χιλιόμετρων, γέννησε πρόωρα το μωρό, έτσι για δύο μόνο εβδομάδες, και η Μαρία αυτή μετά από λίγο καιρό πέθανε άρρωστη και υποσιτισμένη. Τι τραβούν τα καημένα τα παιδιά. Και εκείνον τον Σαντάμ Χουσέιν που τον κατηγορούσαν όπως ήταν το τέρας εκεί στις ανατολικές, στην Μέση Ανατολή. Καλά, έστω να φταίξε εκείνος. Τι φταίνε όμως 200 και 300 χιλιάδες παιδιά τα οποία πεθαίνουν από την έλλειψη φαρμάκων και από την έλλειψη τροφών, ώστε οι συνηθισμένες αρρώστιες γίνονται θανατηφόρες και συμπληρώνει τον θάνατο των παιδιών η ασιτία. Τι φταίνε τα καημένα τα παιδιά στην Βραζιλία, που όπως διαβάζουμε κατ' επανάληψη στις εφημερίδες και βλέπουμε και στα άλλα μέσα ενημερώσεως, πολλά παιδιά τα οποία είναι ορφανά ή εγκαταλελειμμένα ή εξόγαμα στη έρμεα της τύχης τους. Πολλά λοιπόν παιδιά γυρνούν στους δρόμους και για να ζήσουν θα αρπάξουν κανένα καρβέλι ψωμί εδώ, θα σπάσουν καμιά βιτρίνα να πάρουν κάτι εκεί, και λοιπόν για να έχουν αυτή τη βιτρίνα τους εξασφαλισμένη σκοτώνουν τα παιδάκια στους δρόμους. 10 εδώ, 15 εκεί, 30 εκεί. Και υπάρχει οργανωμένο έγκλημα κατά των παιδιών στη Βραζιλία. Και είναι η σκοτεινή πλευρά αυτή στο Ρίο Φερρυππίν της Βραζιλίας που μας δείχνει τις γυμνές όταν είναι οι απόκριες και ο καρνάβαλος. Και αντί να μας δείξει εδώ την ευγένεια στα παιδιά, εκεί υπάρχει οργανωμένο έγκλημα στο οποίο λαμβάνουν μέρος και κουκουλοφόροι αστυνομικοί της Βραζιλίας που κάνουν καθαρίσεις στους δρόμους καθημερινά. Τον προηγούμενο χρόνο 320 παιδιά έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους του Ρίο και σε άλλες πόλεις βέβαια. Γράφει η αμνηστία. Τι τα θέλουμε και τα γράφουμε, μένουμε στις διαπιστώσεις. Αχ, λέμε τι τραβάνε εκεί τα παιδιά, αχ τι τραβάνε αλλού. Και εμείς κοιμόμαστε τον γλυκό μας ύπνο, αν δεν έχουμε στο σπίτι μας τέτοια προβλήματα. Έπειτα έχουμε στην Αμερική κάποια σύνδρομα τα οποία επλήττουν αυτή την χώρα. Ένα από αυτά είναι το σύνδρομο, θα λέγαμε, του πολεμιστή. Μετά το 1986, όταν άρχισαν να χάνουν τη δουλειά τους οι πολεμιστές με τον αφοπλισμό που έγινε και όταν έπαυσαν να είναι στην ετοιμότητα, στην αγωνία μήπως γίνει πόλεμος και να κάνουν ασκήσεις και να του φεκάνε τον εχθρό είτε στα χαρτιά είτε και στην πράξη, όπως έγινε Φερρυππίν με τόσες επιχειρήσεις πολεμικές που κάμαν οι Αμερικάνοι στρατιώτες για να παραστήσουν τους φορολογούμενους της γης και ή έστω τους ειρηνοποιούς δήθεν. Λοιπόν, αυτοί οι στρατιώτες που παροπλίστηκαν, που δεν είχαν απέναντί τους να παλέψουν τον εχθρό, που έπαυσε να υπάρχει αυτός ο ψυχρός πόλεμος, ξεφύτρωσε ένα σύνδρομο, θα λέγαμε σύνδρομο του πολεμιστή, και αντί να τα βάλει πλέον Αμερικάνους στρατιώτες με τους υποτιθέμενους ή τους πραγματικούς εχθρούς, αντί να τα βάλει με τον Σαντάμ Χουσέιν ή να τα βάλει με τους άλλους, τους Κορεάτες ή τους άλλους και τους άλλους, ή έστω πριν από τον ψυχρό πόλεμο με τους Ρώσους, τα βάζει τώρα με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Παίρνει πως είναι αυτή η εχθρή του και ξεσπάει όλη του η κτηνοδία και η μανία
της κακοποιήσεως, δώσ' του ξύλο στη γυναίκα, δώσ' του ξύλο στα παιδιά. Μια μανία λοιπόν έχθρας γίνεται εχθρός, πεδίο πολέμου λοιπόν, η οικογένεια, εχθρός η γυναίκα και τα παιδιά. Και ανησυχούν λοιπόν οι αμερικανικές υπηρεσίες και κάνουν ολόκληρες έρευνες για να δουν λοιπόν πού φτάνει το κακό της κακοποιήσεως των γυναικών και των παιδιών των πολεμιστών, των στρατιωτών των Αμερικανών. Ύστερα από έρευνα μηνών σε περισσότερους από 55.000 Αμερικανούς στρατιώτες σε 47 βάσεις από το 1989, διαπίστωσαν λοιπόν ποσοστά βιαιοτήτων στις οικογένειες σε πολύ πολύ υψηλά, θα λέγαμε, επίπεδα και άρχισαν να λαμβάνουν πια κάποια μέτρα. Δεν φτάνουν αυτά. Μας τροφοδοτεί η Αγία Αμερική, η οποία βαδίζει τον δρόμο του σατανισμού και με ειδήσεις πρωτοακούστες. Φερρυπίν ακούσαμε και είδαμε την Σούζαν Σμιθ, τη μύδια της Νότιας Καρολίνας. Αυτή η οποία υπεκρίνεται πως έχασε τα παιδιά της και της τα έκλεψαν και η ίδια τα είχε βυθίσει μέσα στην λίμνη. Τα δύο μικρά της παιδιά, τον Μάικλ 3 ετών και τον Αλεξάνδρα 14 μηνών, αθώα πλασματάκια, τα βούλεξε στη λίμνη για να μην χάσει την φιλία του άνδρα της. Τα παιδιά δεν γελούν, δεν χαίρονται, δεν ψυχαγωγούνται. Μήπως φτιάξαμε πουθενά παιδικές χαρές ή παιδικούς σταθμούς να έχουν ασφάλεια? Και εδώ και παντού ημίμετρα υπάρχουν. Και φυσικά και σε χώρες που έχουν και άλλα προβλήματα οικονομικά, όπως Φερρυπίν στην Μόσχα, τα παιδιά δεν γελούν, γράφουν κάποια άρθρα. Δεν γελούν πια με κανένα αστείο. Είναι μικροί ενήλικες. Γίνονται δηλαδή παιδαριογέροντες με τη βία, όχι στην σοφία, αλλά γερνούν προώρα. Γιατί γίνονται μεροκαματιάριδες, ψάχνουν να βρουν ένα ρούβλι, ψάχνουν να βρουν ένα κομμάτι ψωμί. Τα παιδάκια σκλήριναν, λένε. Μα καλά ήταν πριν. Είχαν λίγο κομμάτι ψωμί, ζούσαν με κάποια ησυχία. Τώρα τι ευρήκαν, τι κέρδισαν? Κέρδισαν αντίθετα όλα τα σύνδρομα της δύσεως, της ανασφάλειας, της εγκληματικότητας, της κτηνοδίας των ροκ, ας τα λέγαμε, συστημάτων που τρελαίνουν τα παιδιά και της εγκληματικότητας. Οι γονείς λοιπόν ανησυχούν για τα παιδιά εκεί, και γιατί τα παιδιά γίνονται ψωμοζήτες και μεγαλώνουν πρόωρα, δηλαδή γερνούν πρόωρα αναζητώντας ένα κομμάτι ψωμί. Πήγε ο νους μας και στην Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες χώρες που είδαμε να γίνονται ανακοινώσεις συγκλονιστικές ότι μικρά μωράκια νεογέννητα πέθαναν πάνω στο στρώμα που είχε κάποιες άφλεκτες ύλες, αντιμόνιο και φωσφόρο, και με τα ούρα έκαναν κάποιες εκκλήσεις δηλητηριώδεις που δηλητηρίασαν τα παιδιά και πέθαναν πάνω στο στρώμα. Άλλου βλέπουμε τα παιδιά να οδηγούνται στους παραδείσους της εξολατρίας και να εκπορνεύονται, και αγόρια και κοριτσάκια μικρά ακόμα και από την ηλικία των 7 και 8 χρονών, ώστε να βγαίνουν στο σφυρί της εμπορίας της σάρκας για να εξασφαλίσουν κάποια χρήματα σε κάποιους βιομηχάνους του σεξ. Κάποια άρθρα μας κατατοπίζουν και μας κάνουν να νιώθουμε αηδία. Φερρυπίν στη Βραζιλία. 500.000 παιδιά στη Βραζιλία εκδίδονται στην πορνεία. Αριθμός που κατατάσσει την χώρα στην δεύτερη μετά την Ταϊλάνδη θέση. Άρα η Ταϊλάνδη θα έχει πάνω από 500.000 παιδιά στην πορνεία. Και πραγματικά στα χρυσορυχεία του Αμαζονίου η κατάσταση είναι τραγική και ανεξέλεγκτη. Ανήλικα κοριτσάκια παρασύρονται με το δόλωμα τους υψηλούς μισθούς της μαγείρισας, της καθαρίστριας, δηλαδή σε αυτούς που εκμεταλλεύονται εκεί τα μέταλλα των χρυσοθυρών αυτών των σκληροτραχύλων,
που δεν διστάζουν να τα κακοποιήσουν σεξουαλικά και τελικά για να μην δώσουν και κάποιο μισθό να τα σκοτώσουν, να τα εξαφανίσουν. Μόνο στο Ρίο Μπράνκο εξαφανίζονται 150 κοριτσάκια κάθε μήνα. Εδώ χάνουμε ένα-δύο παιδιά και μας τρομοκρατούμεθα. Εκεί 150 κάθε μήνα. Μήπως είναι καλύτερη η κατάσταση της άλλης πόλης? Κοριτσάκια 7 και 8 χρονών κάνουν πεζοδρόμιο. Και αυτά και στην Αμερική και σε άλλες χώρες. Φερρυπίν είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή στη Μεγάλη Βρετανία. Εκεί στη χώρα του σοδομισμού, στη χώρα των Σοδόμων και Γομόρων, εγκατέλειψαν τα μικρά παιδάκια να κάνουν πεζοδρόμιο, αγοράκια και κοριτσάκια να ψωνίζονται μέρα, μεσημέρι και νύχτα στα πεζοδρόμια και να τραυματίζονταν επανόρθωτα μικρά παιδάκια. Και διαβάσαμε και ένα που δεν περιμέναμε να το φανταστεί εγκέφαλος ανθρώπινος. Στο Βέλγιο υπάρχει ένας εγκέφαλος τον οποίον τον κατέστρωσε ο Τζον Στάνφορντ, ένας πρώην αγγλικανός ιερέας εκδότης περιοδικού Σπάρτακους, που είναι προαγωγός των παιδιών, των αγοριών, κυρίως των αγοριών, στην ομοφιλοφιλία, στην παιδοφιλία. Αυτός λοιπόν ο ξεπεσμένος αγγλικανός ιερέας Τζον Στάνφορντ έχει κάνει ένα ολόκληρο δίκτυο με κωδικούς αριθμούς, με κομπιούτερ ειδικά, και έχουν όσοι είναι μέλη, είναι 30.000 μέλη στο δίκτυο αυτό της ομοφιλοφιλίας, της παιδοφιλίας, των παιδεραστών. Κάθε μέλος εφοδιάζεται με ένα κωδικό αριθμό και έχει μερίδα μέσα σε αυτό τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και δηλώνει τις προτιμήσεις τις σεξουαλικές, ποια αγοράκια δηλαδή προτιμάει. Και μετά επικοινωνεί με ειδικούς κωδικούς αριθμούς σε χώρες και ψωνίζει αγοράκια, ώστε να κάνει ταξίδια ακόμα και πολλά χιλιόμετρα για να βρει τις προτιμήσεις του. Φρίξον ήλιε, και αυτός κατοικεί στο Βέλγιο, εκδίδει τον οδηγό στο Βερολίνο που δίνει τα στοιχεία αυτά, διαθέτει γραφεία στην Ολλανδία και μετά μας λένε πεπολιτισμένος κόσμος της Ευρώπης και του άλλου κόσμου, αλλά εμείς κινδυνεύουμε να γίνουμε χειρότεροι από τους ξένους, διότι αντιγράφουμε μόνο τα άσχημα στοιχεία και βλέπουμε κάποια κανάλια για να αυξήσουν την τηλεθέασή τους, ξεγυμνώνουν τις πόρνες από τα πορνεία και παρουσιάζονται να τρώνε σαν λιμασμένοι λύκοι και να δείχνουν τα εδία τους οι κοπέλες και να λένε πού είναι και πού εκδίδονται για να κάνουν δηλαδή να πάρουν ποσοστά, ίσως να πάρουν ποσοστά στη μαστροπία. Και εδώ λεγόμαστε ελληνικό κράτος. Και αν ξαγρυπνούν μερικά παιδάκια από περιέργεια να δουν τι δείχνουν εκεί, τρώγονται κατόπιν από την μανία της ερωτικής επιθυμίας, από αυτό το χάος το οποίο ανοίγεται, δεν μπορούν να ησυχάσουν και πλέον κατρακυλούν από την παιδική τους ηλικία στην σαρκολατρική αναζήτηση. Και λεγόμαστε εμείς εδώ ελληνικό κράτος, ορθόδοξο ελληνικό κράτος. Καλά, οι ρασοφόροι κοιμούνται τον βαθύ ύπνο για να μην κουραστούν. Ρωτάμε όμως, πού είναι όλοι οι άλλοι που εκλήθησαν να φυλάγουν θερμοπύλες αυτών των τόπων? Πού είναι η παιδαγωγή, πού είναι οι διάφοροι σύλλογοι που εκλήθησαν να αγωνίζονται για την εξυγίανση των ηθών, των θύμων σε αυτόν τον τόπο? Όλοι κοιμούνται. Κανείς δεν θα γρυπνήσει μία ώρα να δει τι γίνεται προ και μετά την 12η. Και μετά παραπονούνται ότι υπάρχει και εδώ ένας δρόμος κατρακυλίσματος σε Σόδομα και Γόμορα. Και αν τελικά μας εγκαταλείψει η χάρις του Αγίου Θεού, εννιά χιομήνας λένε μερικοί. Θεός λέγει η σάρκα, Θεός τα μέλη της σάρκας. Φρίξον ήλιε για αυτό το κατάντημα που έχασαν τα λογικά τους κάποιοι εδώ και ταύτισαν τα πάντα με το σεξ, με τη σάρκα και την βρωμιά και την δυσοδεία, που δεν βλέπουν ότι ο άνθρωπος είναι και κάτι παραπάνω από αυτό. Αλλά εδώ να ταλαιπωρούν τα παιδιά και να τους δημιουργούν προβλήματα φαντασιώσεων και τα τόσα άλλα τα οποία
Περιμένουμε οι ειδικοί να τα αντιμετωπίσουν. Πού είναι οι Άγιοι Εισαγγελείς, πού είναι οι παιδαγωγοί, πού είναι οι σύλλογοι που επαγγέλλονται ότι σε αυτόν τον τόπο θέλουν να στηρίξουν την νεότητα, να την οδηγήσουν μέσα στην ορίμανση, ώστε να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα με οριμότητα και υπευθυνότητα. Έχουμε λοιπόν και εδώ ανοιγμένο το χάος της πανσεξουαλικότητας, ώστε να προωθούνται σε σεξουαλικά όργια, σε σοδομισμούς, σε παραφύσνας έλεγες. Ναι, από κανάλια που έχουν την άδεια του κράτους. Από κανάλια τηλεοπτικά ή από περιοδικά που δεν αφήνουν τίποτε κρυφό, ούτε το τελευταίο φιλοσικής, ώστε να ξεφτελίζουν το γυναικείο κορμί. Ή μερικοί να νιώθουν αηδία όσοι έχουν κάποια αξιοπρέπεια και λογικότητα. Άλλοι δε να καίγονται από την κάμινον αυτήν του ερωτισμού. Κατορθώματα λοιπόν και αυτά σε αυτόν τον τόπο. Ή καυχόνται πως προσφέρουν κοινωνικότητα, κοινωνικό έργο, διαβολικό, σαχλαμαριστικό έργο είναι αυτό. Σαδιστικό έργο είναι αυτό. Έργον αδιαντροπίας και αμυαλοσύνης. Έργον ηλιθιότητας είναι αυτό. Βλέπουμε λοιπόν διάφορες στατιστικές να αναφέρονται και στην πατρίδα μας στην Ελλάδα. Φόνοι, βρεφοκτονίες, παιδοκτονίες, ψυχικές συναισθηματικές κακοποιήσεις προς τα βρέφη και τα νήπια, σεξουαλικές κακοποιήσεις και εδώ στην πατρίδα μας. Και δεν μας φτάνει βέβαια ένας δουρής που κάποιοι θέλουν να αφισβητούν να ανέκανε αυτό το έγκλημα κατά του παιδιού του. Εδώ δεν ήταν που πέρσι μόλις ξέσπασε στο σκάνδαλο είπαν 2.000 τόσα παιδάκια έχει ξιχνιαστεί πως έχουν βασανιστεί σεξουαλικώς κακοποιηθεί από γονείς. Ποια κοινωνία έχουμε? Αυτά θα κάνουν και οι γονείς και οι μικροί και οι μεγάλοι όταν το κάνουν μάθημα στα κανάλια τους κάποιοι γελοί. Κάποιοι γελοί δεν έχουν τίποτε άλλο για να τραβήξουν τα μάτια των θεατών. Δεν έχουν ανθρώπινο θέαμα να προσφέρουν. Δεν έχουν αξίες να προσφέρουν. Παρά μόνο φάγες σαν κτίνος και σεξ και τίποτε άλλο. Ό,τι σαν ανοησίας των ανοήτων. Μετά έχουμε παραμέληση, εγκατάλειψη, πώληση βρεφών, εκμετάλλευση στην εργασία που τα βγάζουν στη δουλειά από την παιδική ηλικία. Στατιστικής που φρύτουμε. Πού είναι η καλή οικογένεια εδώ στην πατρίδα μας? Πού είναι η χώρα που την καμαρώναμε για τα ήθη της, τα έθιμά της, για τα ωραία της παιδιά? Όχι μόνο γερνάει η χώρα μας, όχι μόνο κλείνουν σχολεία γιατί δεν έχουν παιδιά. Και κάθε χρόνο κλείνουν σχολεία και μειώνεται και γερνάει ο πληθυσμός μας, ώστε οι άλλοι αυξάνονται, εμείς μειωνόμεθα. Μπράβο μας, κατορθώσαμε πολλά κατορθώματα στον τόπο αυτό. Η χώρα μας λοιπόν εδώ πάσχει και από αυτό το σύνδρομο της κακοποιήσεως των παιδιών. 20.000 παιδιά το χρόνο κακοποιούνται από τους γονείς. Πάσης φύσεως κακοποίηση. Η ελληνική οικογένεια έπαυσε να είναι η οικογένεια των Χριστών ηθών της παλιάς εποχής. 4.000 παιδιά κάθε χρόνο κακοποιούνται βάναυσα από άτομα του αμέσου περιβάλλοντος. 100 παιδιά χάνουν και τη ζωή τους από την βάναυση αυτή η συμπεριφορά. Οι γονείς έχουν το προσόν σε αυτή την κακοποίηση. Σε κάθε 100 κακοποιήσεις οι γονείς έχουν το προβάδισμα συγκεντρώνοντας το 68%. Αν 100 παιδιά κακοποιούνται, τα 68% είναι από αιτία των γονιών. Τρόποι βασανισμού είναι ποικίλοι. Ακούγαμε παλιά για μια Σπυριδούλα στη Σύρο που σιδέρωσε το κοριτσάκι της. Και λέγαμε πω πω τι έκανε η κακούργα. Μα εδώ κάθε μέρα τα παιδιά τα σιδερώνουν. Δεν τα κάνουν σιδερένια στην υγεία. Αλλά τα ξυλοκοπούν, τα μαλώνουν, τα τιμωρούν, τα φυλακίζουν, εγκάβματα, σεξουαλική κακοποίηση, καψίματα από διάφορα σίδερα και από τσιγάρα, χορήγηση πνευματοδών ποτών, ναρκωτικών, κάποιες τις αφρόκρεμες για να τους αφήσουν ήσυχο να παίζουν τα κουμκάν και να γυρνούν με τους φίλους οι κυράδες ή άλλοι να γυρίζουν στα καζίνο,
και τα παιδιά να κοιμούνται βαθύ ύπνον, όχι του μανδραγόρα. Κακός της λοιπόν πάσης φύσεως, κακοποίηση, λοιπόν το σύνδρομο λοιπόν αυτό έχει για τα καλά πιάσει την οικογένεια και έχουμε λοιπόν παθολογική οικογένεια ελληνική. Για παιδιά λοιπόν ημερών ως τριών ετών, από ημερών μέχρι τριών ετών, διαπίστωσε μία έρευνα το μεγαλύτερο ποσοστό των κακοποιημένων σε αυτή την ηλικία. Το 23% φέρει μόλοπες και ανοιχτά τραύματα. Στην ίδια κατηγορία των βρεφών, κατάγματα κρανίου, πλευρών, σε μεγάλα ποσοστά. 21% έχουν λοιπόν εγκατάλειψη και έκθεση της ζωής τους σε κίνδυνο. Παιδιά τώρα, μεγαλύτερες ηλικίες, έως 12 χρόνων, υφίστανται αδικήματα κακοποιήσεων, σεξουαλικής κακοποιήσεως και άλλα άλλες τιμωρίες και κακοποιήσεις που θα πούμε και στη συνέχεια και θα εξειδικεύσουμε και σε άλλη εκπομπή. Το Υπουργείο λοιπόν Δημοσίας Τάξεως και Αστυνομία Ανηλίκων αναφέρει το 50% των κακοποιημένων παιδιών ως 12 χρόνων έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από τους γονείς τους. Οι άτομα στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, και μετά λέμε κοινωνικό έργο που φέρουν κάποιοι γέλη, κάποιοι τενεκέδες, εντός εισαγωγικών βέβαια, κάτι χειρότερο είναι, που δείχνουν μόνο την ξεγυμνωσιά και το φάει και πει, πού θα βρει κύριε να φάει το μικρό παιδί, εδώ πεινάει όλος, πού θα βρει την ηρεμία του να διαβάσει, όταν εσείς τους δείχνετε αυτά τα γελία θεάματα, ξεφτελίσατε την οθόνη της τηλεοράσεως. Σεξουαλική κακοποίηση λοιπόν, να τα αποτελέσματα αυτής της αφροσύνης και μάλιστα βαριές μορφές, βιασμοί, αιμομιξίες, ασέλγες κάθε είδους, προσβολή της γενετήσιας ελευθερίας τους. Μετά, άλλες ταπεινώσεις και εξευτελισμούς υφίστανται τα παιδιά, δεν θέλω να βραδύνω, θέλω να πούμε κάποια, ακόμα κάποιες παραμέτρους του σκηνικού. Φοβερή λοιπόν είναι η κατάσταση των παιδιών από το σύνδρομο αυτό της κακοποιήσεως. Ποιοι είναι εκείνοι λοιπόν οι οποίοι υποβάλλουν τα παιδιά στην κακοποίηση? Οι γονείς, άλλοι, στο περιβάλλον το οικογενειακό και στο περιβάλλον το σχολικό και το φροντιστηρίο και στον δρόμο και κυκλοφορούν τα παιδιά με φόβο και τρόμο τη νύχτα. Σε μεγάλες πόλεις αυξάνεται το ποσοστό κακοποίησης των παιδιών. Στην Αθήνα, δυστυχώς, έχουμε την κορύφωση της κακοποίησης των παιδιών. Έχει τα προνόμια η Αθήνα. Μεταξουργείο, ρεκόρ κακοποίησης. Ασπρόπυργος, Μοσχάτο, Κολωνός, Παλίνη, το κέντρο της Αθήνας, τα προνόμια της κακοποίησης. Άρα, μια ζούγκλα φτιάξαμε. Φυσικά θα πείτε γιατί κακοποιούν οι γονείς τα παιδιά και κάποιοι άλλοι. Τα κακοποιούν διότι είναι ανώριμοι γονείς, προβληματικοί γονείς, έχουν ενδογενείς αιτίες, διαταραχές προσωπικότητας, έχουν κοινωνική, θα λέγαμε, προέλευση κατώτερη, με φτώχεια, με τραυματισμούς, με μικρά εισοδήματα και γι' αυτό το λόγο αντιδρούν ως μη όριμοι και νορμάλ άνθρωποι με βαρημένο ποινικό μητρό, με χαμηλό επίπεδο κοινωνικής ουσιαστικής μόρφωσης ή και θα λέγαμε αγωγής, βιώνοντας αυτοί κάποια τραύματα από την προηγούμενη ηλικία τους, τα ξεσπούν και τα αποθυμένα τους τα βάζουν πάνω στα παιδιά. Οι άνδρες προηγούνται σε ποσοστό της κακοποίησης των παιδιών γύρω στο 35%, ενώ οι μητέρες είναι μετά στο 28%. Οι γονείς λοιπόν υψηλών εισοδημάτων θα πείτε είναι καλοί και δεν κακοποιούν τα παιδιά. Όχι, κακοποιούν και αυτοί οι γονείς. Τα ποτίσουν ναρκωτικά και άλλες ουσίες ώστε να είναι ήσυχοι στις διάφορες στα γλέντια τους. Εδώ κανένα μέτρο βλέπουμε δεν λαμβάνεται υπόψη ώστε να γίνει μια βελτίωση της καταστάσεως των παιδιών ώστε να υπάρξουν κάποια αντίδοτα σε αυτήν το σύντομα της κακοποιήσεως.
Ακούμε και γράφονται και λέγονται και δείχνουν στις τηλεοράσεις. Κακοποίηση βρέφους νεογέννητου με θλάσεις της κεφαλής και του κρανίου κλπ. Και ρίψεις στην θάλασσα όπως στα Χανιά της Κρήτης. Άλλου διαβάζουμε και βλέπουμε και ακούμε να κάνουν τελετουργίες πάνω στον τάφο της κόρης. Ποιοι, οι σατανιστές, τα παιδιά αυτά τα οποία τα αφήνει η κοινωνία ανυπεράσπιστα. Και εδώ κάποιοι Μόρισον και κάποιοι άλλοι σατανιστές κυκλοφορούν ανεξέλεγκτοι. Μήπως λαδάνουν κάποιους και τα κάνουν αυτά. Αλλού βλέπουμε μητέρες που κυοφορούν κάποια ανεπιθύμητα παιδιά άοτε να κάνουν εκτρώσεις. Ποια φρικτή κακοποίηση. Να εισέρχονται τα όργανα και να σφάζουν το παιδάκι μέσα στην κοιλιά της μητέρας και να το αναρωφούν ή να το βγάζουν κομματάκι-κομματάκι για τα σκουπίδια. Φρικτόν θέαμα. Ή όταν γεννηθούν, για να μην αποκαλυφθούν, το σκοτώνουν στα σκουπίδια, το πετούν ή σε μια ερημία. Ακούσαμε και κάτι που μας εξέπληξε. Φερρυπίν μια Ελληνορουμάννα, Μαριέτα Ανδρέου, πέταξε το μωρό της από το παράθυρο του αστυνομικού τμήματος και ευτυχώς που σώθηκε επειδή είχε ψυχολογικά τραύματα. Είδαμε την μικρή Νινέτα στην Θεσσαλονίκη να πλανείται στους δρόμους, μολοπισμένη, κατακόκκινα τα μαγουλάκια της και το προσωπάκι της από τα χτυπήματα του σαδιστή πατέρα. Αλλά φυσικά τα παιδάκια δεν υφίστανται μόνον κακοποιήσεις στο σώμα με βασανισμούς, αλλά υφίστανται κακοποιήσεις και στην ψυχή με την τρομολαγνία την οποία ασκεί όλοι, θα λέγαμε, το πρόγραμμα των καναλιών που δείχνουν και συναγωνίζονται κανάλια, θα λέγαμε, που περιμέναμε να δώσουν τροφή πνευματική στους τηλεθεατές, να τροφοδοτούν μικρούς και μεγάλους με εγκλήματα, με τερατουργήματα, με τρόμων και φόβων. Αυτά τραυματίζουν και κακοποιούν τις αθώες ψυχές των παιδιών. Μετά έχουμε τις υιοθεσίες, οι οποίες είναι ένα άλλο είδος κακοποιήσεως. Το 18% των παιδιών τρώνε ξύλο, μας λέγουν εδώ στατιστικές, από τους γονείς και τους μεγάλους αδελφούς στα σπίτια. Το 18%. Αλλά ένα μεγάλο ποσοστό υφίσταται σεξουαλική κακοποίηση. 1 στα 6 κοριτσάκια κακοποιούνται σεξουαλικά μέσα στις οικογένειες. Και 1 στα 16 αγοράκια κακοποιούνται σεξουαλικά μέσα στις οικογένειες. Είναι φρικτόν πράγμα. Και αυτό φυσικά βγήκε από μια στατιστική, από ένα ερωτηματολόγιο 743 φοιτητών που έκαναν αναδρομή στην απάντηση των ερωτημάτων στο παρελθόν τους. Ένα ανήλικο παιδάκι, εγκαταλελειμμένη, θα λέγαμε, συντροφιάς, έβαλε φωτιά στο αδελφάκι του χωρίς το καταλάβει, με έναν αραπτήρα και κάηκε. Ο πατέρας κλείδωσε 3 παιδάκια μέσα στο διαμέρισμα και κανείς δεν μπορούσε να ανοίξει να τους δώσει ένα κομμάτι ψωμί. Και το ένα παιδάκι βρέφος 3,5 μηνών πέθανε από ασιτία στη Θεσσαλονίκη. Και λεγόμεθα πολιτισμένη χώρα κι εμείς. 3 παιδιά ζεύγος τσιγκάνων στην Καβάλα τα εγκατέλειψαν σε μια αποθήκη επειδή δεν είχαν, λένε, χρήματα. Άλλο αγοράκι το εγκατέλειψε η μάνα του σε ένα ξενοδοχείο και έσκουζε ώρες πολλές επειδή ήθελε να βρει, λέει, κάποιο ίδρυμα. Και πάμε εδώ κοντά, 10 χιλιόμετρα ίσως μακριά από μας, στη Ζωφρία, όπως είδαμε. Όχι μόνο να βρυχάτε το ποντίκι που το περιφρονούσαμε, αλλά και να τρώει τα μαγουλάκια, το στόμα, τα χείλη, το προσωπάκι και τα χέρια των παιδιών που ζουν σαν σε μια ζούγκλα εγκαταλελειμμένη, εκεί οι άνθρωποι που ψηφίζουν και πληρώνουν και εφορία, όπως ακριβώς μας είπαν, και όμως τους τρώνε τα ποντίκια και τους πνίγει η δυσοδεία και το σκουπίδι. Τα ποντίκια λοιπόν δεν βρυχώνται μόνο, αλλά και τρώνε και ανθρώπους. Τι θα γίνει λοιπόν? Ποιος θα πληρώσει για αυτή την παραμόρφωση των βρεφών που καταφαγώθηκαν από τα ποντίκια?
ή τόσα άλλα δεινά που υφίστανται, ποιος θα λάβει μέρημνα για τα βρέφη τα οποία πολλούνται? 200.000 αγοράζουν τα βρέφη κάποιοι Αλβανοί της μαφίας και τα πολλούν εκατομμύρια εδώ στην Ελλάδα ή και από άλλες χώρες. Και βλέπουμε λοιπόν να γίνεται ολόκληρος καυγάς για το εμπόριο των βρεφών και ποια ψυχολογική, θα λέγαμε, τραυματική κατάσταση θα έχουν και θα κουβαλάνε αυτά τα βρεφάκια. Ένα άλλο αγοράκι 9 χρονών το έβγαλε ο πατέρας στο σφυρί των ναρκωτικών και το έκανε βαποράκι. Ποιες εμπειρίες να γίνει αυτός έμπορος διακινητής ναρκωτικών? Και έπειτα βλέπουμε ότι τα παιδιά κακοποιούνται ακόμα και στις πολλές ώρες διδασκαλίας. Υπάρχει μεγαλύτερη κακοποίηση από δασκάλους και καθηγητές που είναι κέρβεροι, πολύ υλικό, ούτε ανάσα να πάρει το παιδί, ασφιχτικά στο σπίτι, φροντιστήρια στο, ασφιχτικά στο σχολείο, φροντιστήρια στο σπίτι, γλώσσες, μουσικές, και καμιά φορά στέλνουν τα παιδιά και, να, και σε αθλητισμό και σε άλλες εκδηλώσεις. Οπότε πόσες ώρες το παιδί έχει ελεύθερες? Κακοποίηση λοιπόν. Εργάζονται άλλα παιδάκια μικρά χωρίς να έχουν αποδοχές κατάλληλες και βλέπουμε πραγματικά άλλα παιδάκια να νοικιάζονται και να απολύονται στις διασταυρώσεις των δρόμων για να ζητιανέψουν, για να τα εκμεταλλεύονται κάποιοι κερδοσκόποι. Και φυσικά θα λέγε κανείς, τα παιδάκια αυτά κακοποιούνται και από τα καυσαέρια και από τους θορύβους και από την αδυναμία να έχουν χώρο να παίξουν, ούτε εκεί που τους κάναμε, ούτε παιδικές χαρές. Πρέπει να τρέξουν πολύ να βρουν ένα χώρο να αναπνεύσουν, ένα δέντρο λίγο να ανασάνουν. Και μήπως πηγαίνουν και τα παιδάκια στις διακοπές? Όχι. Υπάρχουν στατιστικές που λένε περί Πινίκια, Τραπετσόνα και Πέραμα 30% των παιδιών δεν πήγαν καθόλου διακοπές. 38% μόνο 10 μέρες. Και 32% πάνω από, 30, πάνω από 10 μέρες. Μπορούμε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα να ελπίσουμε πως θα έχουμε κοινωνία αυριανή, ανθρώπινη, πως τα παιδιά θα ανατραφούν? Πως δεν θα γίνουν και αυτά αντάρτες να σπάσουν κεφάλια, να κάνουν εκδηλώσεις βιαιότητας και να δημιουργούν τα έκτροπα όπως φέρει πριν στο Πολυτεχνείο, οι περιθωριακοί αυτοί οι άνθρωποι? Μια κοινωνία λοιπόν διακρίνεται για τον πολιτισμό της στο μέτρο αυτό που κατορθώνει να δώσει στα παιδιά το μέλλον, να δώσει στη μητέρα την βοήθεια της μητρότητας ώστε να μπορεί να κρατάει το παιδί της, να το γεννάει, να το αναθρέφει, να το μορφώνει μέσα σε ανθρώπινες συνθήκες, όχι βιαιότητας και μέσα στο σύνδρομο της κακοποιήσεως και παραμελήσεως, γιατί έχουμε και παραμέληση άλλη μορφή. Είτε ψυχολογική λοιπόν κακοποίηση, είτε σωματική κακοποίηση που έχει ποικίλες μορφές, ακροτηριασμοί και τόσα και τόσα άλλα τραύματα, είτε σεξουαλική, είτε κοινωνική κακοποίηση, είτε εγκατάλειψη και παραμέληση, τα παιδιά ανεβαίνουν καθημερινά στο Γολγοθά. Μην τα κατηγορούμε τα καημένα τα παιδιά. Ας βρούμε τρόπους τα παιδιά, τα ευλογημένα αυτά, να τους δώσουμε συνθήκες να ζήσουν άνετα, ελεύθερα, με τα δικαιώματά τους, τη μορφωσή τους, την κοινωνική τους αγωγή, τη σοφία και την αρετή τους, ώστε να γίνουν οι αυριανοί πολίτες, οι οποίοι θα μας δώσουν την αυριανή πατρίδα. Αγαπητοί τηλεθεατές, θα επανέλθουμε να δούμε ειδικές όψεις αυτού του θέματος, το σύνδρομο της κακοποιήσεως και παραμελήσεως των παιδιών. Αξίζει να ασχοληθούμε με τα παιδιά και φυσικά με την οικογένεια, με τη μάνα. Η Εκκλησία πού είναι? Πόσο ασχολείται την ημέρα ο κάθε κληρικός για τα παιδιά? Κατηχητικά λέμε, ανύπαρκτα δηλαδή κατηχητικά σχολεία, 2-3 παιδιά. Αυτό είναι το έργο μας. Πώς θα αγκαλιάσουμε τα παιδιά, πώς και πού, με ποια προγράμματα, με ποιους τρόπους? Με κάποιους χώρους που κτίσαμε και δεν τους λειτουργούμε? Με ποια πρόσωπα, με ποια προγράμματα? Γιατί να μην φτιάγνει η Εκκλησία βρεφονηπιακούς σταθμούς? Γιατί να μην αγκαλιάζει τη μητέρα? Φυσικά κάπου, κάποτε γίνονται κάποιες τέτοιες προσπάθειες που επαινούμε και θα τις αναφέρουμε. Όμως έχουμε αφήσει τα παιδιά, να λέμε την αλήθεια,
και σαν εκκλησία και σαν πολιτεία, έρμεα στην τύχη τους αποστάτευταν μέσα στις συμπληγάδες πέτρες του συνδρόμου της κακοποιήσεως. Ας δώσουμε την αγάπη μας στα παιδιά, όπως το λέει ο Χριστός, όπως το λέει η Γραφή, όχι κακή συμπεριφορά στα παιδιά, αλλά παιδαγωγία, αγάπη, στοργή και συνθήκες να νιώθει καμάρι η μάνα που έχει παιδιά και να γεννήσει κι άλλα, και τα παιδιά να είναι άνετα στη μόρφωσή τους, στην ανατροφή τους, στη σπουδή τους, στην κοινωνική τους εξέλιξη. Και έτσι θα έχουμε πλέον μέλλον στην πατρίδα μας. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Θα επανέλθουμε και σε άλλα ειδικά θέματα. Χαίρετε.